Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Έναν πύρινο εφιάλτη κυριολεκτικά ζουν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής με τις φλόγες να καίνε ό,τι βρίσκουν στο πέρασμά τους. Τιτάνια μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα μέτωπα της φωτιάς στην Πάρνηθα προκειμένου να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, αλλά και να σωθούν σπίτια, περιουσίες, ο εθνικός δρυμός και να κρατηθεί η φωτιά μακριά από το τελεφερί και το καζίνο. Για δεύτερη ημέρα η Πάρνηθα φλέγεται. Η Αγιά Παρασκευή στο Μενίδη έχει τελειχθεί στις φλόγες. Οι εικόνες θυμίζουν σκηνικό πολέμου. Τα εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας δίνουν τιτάνια μάχη για να κατασβήσουν το πύρινο μέτωπο. Ο αέρας που πνέει στην περιοχή κάνει δύσκολη την προσπάθειά τους. Σε Νταρδίζα και Άγιο Ιωάννη το Ρώσο η κατάσταση δεν είναι καλύτερη με τις αναζωπηρώσεις να είναι συνεχείς. Οι κάτοικοι ζουν ένα εφιάλτη. Προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους με κάθε τρόπο. Με λάστιχα βρέχουν τις αυλές τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον πύρινο όλεθρο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πολλά σπίτια έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός. Μια κατάσταση που δεν έχει προηγούμενο. Το μήνυμα 112 δονείται συνεχώς έτσι ώστε οι πολίτες να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Ένα χάος, μαύρο τοπίο, μαύρος ουρανός, καπνίλα, χωρίς ρεύμα στα σπίτια μας, δυστυχώς. Έχουμε αγωθεί, έχουν εκενώσει το χώρο εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Όλοι είμαστε τρομοκρατημένοι, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά και εύχομαι ο Θεός να βάλει το χέρι του και να βοηθήσει. Δεν ξέρω τι να πω, είμαστε όλοι ταραγμένοι και ελπίζω να φτιάξει το πράγμα όσο το συντομότερο γίνεται. Η φωτιά γρήγορα επεκτείνεται και έχει ξεφύγει, δεν ξέρω τι να πω. Έχω, και εγώ τώρα θα μαζέψω τα πράγματά μου, βαλίτσες και θα φύγω. Δεν θα κάτσω κι εγώ πολύ εδώ πέρα. Κάηκαν σπίτια προς τα εκεί από ό,τι ξέρω. Σβήσαν οι πυροσβέστες ένα σπίτι που πήρε όλο φωτιά. Κινδύνεψαν ζωές γιατί κάποιοι έχουν προβλήματα υγείας. Με τα οποία προβλήματα υγείας δεν μπορούν να αναπνεύσουν και μπορεί να χάσουν και τη ζωή τους, έτσι. Η απόγνωση στα πρόσωπά τους είναι διάχυτη. Δεν μπορούν να κρύψουν την απογοήτευσή τους για την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Μερικοί εξ αυτών κατηγορούν την πολιτεία για έλλειψη συντονισμού στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Είχαμε έλλειψη στα ελικόπτερα, μεγάλη έλλειψη. Ήταν ένα ελικόπτερο από χθες που είχε αρπάξει η φωτιά και προσπαθούσε μόνο του, γιατί τα πυροσβεστικά εδάφους δεν μπορούσαν να ανέβουν επάνω λόγω του σημείου που είχε πάρει φωτιά. Και υπήρχε μόνο ένα. Σήμερα ήρθαν τα παραπανήσια ελικόπτερα, τα οποία βλέπω είναι 3 με 4. Θεωρώ ότι θα χρειαζόντουσαν περισσότερα ελικόπτερα τα οποία να σβήσουν τη φωτιά, να υπήρχε περισσότερη μάζα ελικόπτερων. Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο να πω. Μακάρι να σβηστεί σύντομα η φωτιά. Η κυβέρνηση κάνανε πάρα πολλά λάθη. Μπορούσαν να σταματήσουν τη φωτιά από το ασπρόπεργο. Ανεύθυνοι είναι όλοι τους. Κινδύνευσαν άνθρωποι. Βέβαια. Και σπίτια καήκανε και να. Πάλι καλά που ήρθαν τα παιδιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πιλότους. Περιοριστικό σώμα, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και τους αστυνομικούς που βοηθάνε. Εθελοντές βοηθήσανε. Όλοι πάνω είναι τα παιδιά. Οι πύρινες γλώσσες έχουν φτάσει στον εθνικό δρυμό της Πάρνηθας με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να είναι σε εγρήγορση προκειμένου η φωτιά να μην εξαπλωθεί στο τελεφερί και στο καζίνο της περιοχής. Την ίδια ώρα οι αρχές αποφάσισαν την εκένωση της δομής της Αμυγδαλέζας με 700 άτομα να μεταφέρονται στη Μαλακάσα. Οι οικισμοί Αγίας Παρασκευής Καποτάς και Ελεφάντο έχουν εγκαταληφθεί μπροστά στον πύρινο κλειό. Το ίδιο συνέβη και με το γεροκομείο με 150 άτομα να κατευθύνονται με ασφάλεια στη Μαλακάσα. Ο αντιδήμαρχος Αχαρνών Νίκος Ξαγοράρης τόνισε ότι το μέτωπο είναι ανεξέλεκτο, καίγοντας παρθένο δάσος, κάτι που δεν έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούσαν 226 πυροσβέστες με 69 οχήματα και 11 κομμάντους πεζοπόρων. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας δόθηκε πραγματική μάχη με τις φλόγες στους πρόποδες της Πάρνηθας που κατέστρεψαν σπίτια, εργοστάσια και αποθήκες. Μια μεγάλη αναζωπήρωση σήμανε συναγερμό σήμερα και δόθηκε εντολή εκένωση σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου να απομακρυνθούν κινούμενοι προς την Αττική Οδό.
Στους πρόποδες της Πάρνηθας, η μάχη με τις φλόγες ήταν ολονύχτια και αγωνιώδης για πυροσβεστικές δυνάμεις και κατοίκους. Τώρα αυτό πριν 5 λεπτά δεν υπήρχε, είναι στο 5 λεπτό, δεν ξέρω τι γίνεται. Σε περιοχές όπου διατάχθηκε εκένωση, κάτοικοι παρέμειναν και βοηθούσαν με κάθε τρόπο τις δυνάμεις πυρόσβεσης προκειμένου να σώσουν και τις περιουσίες τους. Εχθές δεν έπρεπε να σβήσουν τη φωτιά. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, οι φλόγες ήταν ανεξέλεγκτες για τις επίγειες δυνάμεις και έκαιγαν τα πάντα στο πέρασμά τους. Όλοι μας ζούμε, τα κόβαμε όλα στον αέρα πάλι. Ορίστε. Και τι τα πάντα. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους του οικισμού Άγιος Ιωάννης Ρώσος Ντάρδιζα, προκειμένου να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς το κέντρο Μενιδίου. Στη μάχη για να μην περάσει στην Πάρνηθα η φωτιά, επιστρατεύθηκαν και βαριά μηχανήματα του στρατού και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Πύρινη κόλαση, το βλέπα, εγώ είχα τρελαθεί. Παραμένουμε άγρυπνοι, παραμένουμε επιποδός. Εάν χρειαστεί να επέμβουμε, είναι έτοιμο και το όχημα φορτωμένο με τα βαρέλια με το νερό. Σπίτια και επιχειρήσεις παραδόθηκαν στις φλόγες από το πέρασμα της φωτιάς, από τη Χασιά και τη Φυλή. Εντυπωσιακό εντωμεταξύ είναι το βίντεο που δημοσιοποίησε το ΜΕΤΕΟ και αποτυπώνει την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Πάρνηθα από την έναρξή της. Το timelapse αυτό βίντεο από κάμερα μάλιστα του Εθνικού Αστεροσκοπείου που βρίσκεται στην Πεντέλη διακρίνεται η χθεσινή έναρξη της φωτιάς αλλά και η πορεία της μέχρι σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Σε πολύ καλύτερη κατάσταση συγκριτικά με την χθεσινή ημέρα βρίσκεται η φωτιά που μένεται παρόλα αυτά στην Αλεξανδρούπολη, η οποία όμως άρχισε να κινείται προς την Ροδόπη και σήμανε συναγερμός για την πιθανότητα να ενωθεί με τα εκεί μέτωπα. Όλη τη νύχτα δόθηκε και εκεί μάχη για να σωθούν περιουσίες και δάσος, ενώ διαθαλάσσεις απομακρύνθηκαν πολίτες από το ανατολικό μέτωπο της παραλίας, το οποίο και φλέγονταν. Η φωτιά μένεται στην Αλεξανδρούπολη και η μάχη είναι σκληρή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας από πυροσβέστες, εθελοντές και κατοίκους στα πυρηνά μέτωπα. Ωστόσο, αρκετές περιουσίες, σπίτια, οχήματα, αγροτικές και άλλες μονάδες γίνονται στάχτη μαζί με μεγάλες εκτάσεις δάσους. Καταστραμμένα όλα. Κάτω σε εμάς στην παραλία δεν έχει υπάρχει φωτιά. Το πρώτο σπίτι, το δικό μου που ήταν επικίνδυνο πάρα πολύ, και μείναμε μέσα στη φωτιά, ώσπου να περάσει από τη φωτιά με το γιο μου μαζί. Δεν πήγαμε. Είπαμε ή τα καούμε ή τα σώσουμε. Σώσαμε. Η φωτιά στον Εύρο ξεκίνησε να κινείται προς εκείνη της Ροδόπης και σήμανε συναγερμός για το σενάριο να ενωθούν τα δύο μέτωπα. Είχαμε λεόδοδρα, δεν έχουμε τίποτα, όλα καήκανε. Σπίτια. Σπίτια, ναι. Στο χωριό άκουσα ότι καήκανε δύο σπίτια. Άτομα από το ανατολικό παραλιακό μέτωπο που εγκλώβησαν οι φλόγες μεταφέρθηκαν με σκάφος της πυροσβεστικής στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Στη μεσημβρία πολύ μεγάλο το μέτωπο, εξελίσσονταν, σχεδόν δεν ελέγχονταν. Δόξα τω Θεώ ήταν τα παιδιά της πυροσβεστικής του λιμενικού. Ευχαριστούμε και τους αστυνομικούς. Μεγάλη ταλαιπωρία, πολλή φωτιά, μεγάλο κακό. Πυροσβεστική και λιμενικό για ώρες μετέφεραν άτομα από παραλίες στο ανατολικό μέτωπο που κυκλώθηκαν από τις φλόγες, οι οποίες έφτασαν και πέρασαν την Εγνατία Οδό που έκλεισε και πάλι. Τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, φορτηγών με προϊόντα και λεωφορείων με τουρίστες αποκλείστηκαν επί μακρών. Θα αντιμετωπίζονται ενεργά μέτωπα στις περιοχές Πετρωτά, Πέραμα και Μεσημβρία και σε αυτήν που εκδηλώθηκε στο δάσος Δαδιάς, στις περιοχές
Νύψα και Εσίμη. Στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη όλων των αρμόδιων φορέων για το συντονισμό των ενεργειών ώστε να περιοριστούν τα πύρινα μέτωπα, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Χρήστου Τριαντόπουλου, του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρου Κελέτση και του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου. Όπως σημείωσαν, στις καμένες περιοχές ήδη έχουν αρχίσει να μπαίνουν κλιμάκια καταγραφή ζημιών. Θα είναι τα κλιμάκια της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αερογής για να ξεκινήσουν οι πρώτες αυτοψίες και καταγραφές των ζημιών. Συνεργεία του ΕΛΓΑ ήδη από την πρώτη μέρα έχουν βγει και καταγράφουν τις ζημιές. Άρα λοιπόν αυτή η δουλειά ήδη προχωρά. Είμαστε εδώ για να δούμε πώς πρώτον θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές που υπάρχουν. Δεύτερον, πώς θα αποκαταστήσουμε τα έργα, τα απαραίτητα, τις υποδομές. Τη διενέργεια έρευνας για τα αίτια εκδήλωσης των καταστροφικών πυρκαγιών στον Εύρο, με τον τραγικό απολογισμό των 18 που απανθρακώθηκαν κοντά στο χωριό Άβαντας, παρήγγειλε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδηλίνη. Για συγκεκριμένα αδικήματα, όπως είναι η συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, που μπορεί να κρύβεται πίσω από τυχόν οργανωμένο σχέδιο εμπριστών. Επιπλέον, έδωσε παραγγελία στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης να διερευνήσει τα περιστατικά ρατσιστικής βίας για αδικήματα όπως η διέγερση σε βιοπραγία, έκθεση σε κίνδυνο και αρπαγή, με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε όπου κάτοικος έχει κλειδώσει πρόσφυγες στιβαγμένους στο κλειστό τρέιλερ του οχήματός του σε ένα ρατσιστικό παραλήρημα βίας, κατηγορώντας τους για τις φωτιές και παρακινώντας κι άλλους σε ρατσιστικό πογκρόμ. Ανοίξε λίγο. 25 κομμάτια. Ανοίξε λίγο το στήρμα. Οπ! Βλέπετε. Κλείσε. Έχει γεμίσει όλο το βουνό, παιδιά. Έχει γεμίσει όλο το βουνό. Συνέντευξη τύπου για την κατάσταση στη χώρα εξαιτίας των πολλαπλών πυρκαγιών παραχώρησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμη την κατάσταση στην Πάρνηθα και τόνισε ότι μέσα σε 4 με 5 λεπτά έφτασαν τα εναέρια μέσα, καθώς έγινε η ταχύτερη δυνατή απόκριση με εκτροπή των εναέριων μέσων από τον Ασπρόπυργο. Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι η κατάσταση φέτος είναι πρωτοφανής, προσθέτοντας ότι είναι το χειρότερο καλοκαίρι από την στιγμή που συλλέγονται μετεωρολογικά δεδομένα. Όπως είπε, το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 209 πυρκαγιές και το πυροσβεστικό σώμα σε 5 ημέρες κλήθηκε να διαχειριστεί 350 μέτωπα. Αναφορικά με την πυρκαγιά στον Εύρο τώρα, ο Υπουργός δήλωσε ότι το ανακριτικό της τροχέας, με τη συμμετοχή μάλιστα της ΕΥΠ, και αυτό κρατήστε το, και τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, διεξάγει έρευνα. Η κατάσταση στην Πάρνηθα είναι εξαιρετικά κρίσιμη και ιδιαίτερως για τις επόμενες ώρες. Όλες μας οι προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στην ανάσχεση του πύρινου μετώπου. Στις τελευταίες 5 ημέρες, από την Παρασκευή ως χθες, η πυροσβεστική κλήθηκε να διαχειριστεί 355 δασικές πυρκαγιές. Μόνο το τελευταίο 48ωρο ξέσπασταν 209 νέες εστίες. Ενδεικτικό της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζουμε είναι ότι παράλληλα με τη μέγα πυρκαγιά στον Εύρο, χτες, Τρίτη, η πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει 9 μεγάλης επικινδυνότητας πυρκαγιές στην Αττική, 6 στη Βιωτία και 1 στην Εύβοια. Είναι προφανές ότι ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας δίνει το 110% των δυνάμεών του παρά την πολυδιάσπαση των επίγειων και εναέριων μέσων τα οποία διαθέτουμε. Συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τις φωτιές προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας την έντονη κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση. Ενώ μετά από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα από την περιοχή του Εύρου ενημέρωσε για την κατάθεση ανάλογου αιτήματος από πλευράς του στον πρόεδρο της Βουλής. Στις πυρόπληκτες περιοχές βρέθηκαν σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας ακόμη και δύο πολιτικοί αρχηγοί, συντηρώντας την πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα, ενώ η πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την βαθιά οδύνη της για τις ανθρώπινες απώλειες που είχαμε στο δάσος της Δαδιάς, αλλά και την τεράστια καταστροφή συνολικά από τις φωτιές στη χώρα μας.
Με Οδύνη βλέπουμε τις πυρκαγιές να μένονται στον Εύρο, την Αττική, τη Βιωτία, την Εύβοια. Με αγωνία παρακολουθούμε τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλονται για την κατάσβεσή τους, σχολίασε η Κατερίνα Σαγκελαροπούλου. Οδύνη και αγωνία που γίνονται οξύτερες στην τρομερή είδηση της απανθράκωσης συνανθρώπων μας στο δάσος της Δαδιάς. Συγκλονισμένη από την τραγωδία, σημειώνει, πενθούμε για το χαμό τους, για τις δυσαναπλήρωτες απώλειες των συμπολιτών μας, για την καταστροφή της φύσης. Θλιβόμαστε για την αδυναμία μας να την αποτρέψουμε. Χρέος όλων μας είναι να αναλάβουμε επιγόντως αποτελεσματικές πρωτοβουλίες, ώστε η ζωφερή αυτή πραγματικότητα να μην γίνει νέα κανονικότητα, αλλά να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα και τόλμη, καταλήγει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ενημέρωσε ότι με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού θα γίνει συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, εκφράζοντας βαθύτατη θλίψη για το θάνατο συνανθρώπων μας στον Εύρο, παρά τις συνθήκες συναγερμού, όπως είπε, και τις ειδοποιήσεις εκένωσης μέσω του 112. Η χώρα, τόνισε, βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλά ταυτόχρονα πύρινα μέτωπα σε διαφορετικές περιοχές. Όλες οι δυνάμεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, δίνοντας τη μάχη με αυταπάρνηση και σε κάθε περίπτωση συντεταγμένη ελληνική πολιτεία μέσω των αρμοδίων αρχών προβαίνει σε όλες τις δέουσες ενέργειες για τη διερεύνηση των αιτιών πρόκλησης των πυρκαγιών και εξετάζει κάθε καταγγελία. Φαινόμενα αυτοδικίας ή διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων δεν θα γίνουν ανεκτά, τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Για επικοινωνιακή διαχείριση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, κατηγόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση, λέγοντας ότι σύρεται πίσω από το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και έναν ολόκληρο μήνα για συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Αυτές τις ημέρες ζούμε ημέρες κατάρρευσης. Περί αυτού πρόκειται. Και έχουμε ανθρώπινες απώλειες χθες. Mm-hmm. Αυτό είναι το αντικείμενο της συζήτησης και δεν πρέπει να φύγουμε από αυτό. Ο ελληνικός λαός βιώνει μια τραγωδία, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στο αετοχώρι Εύρου που επλήγει από την πυρκαγιά. Πρέπει να μιλήσουμε επί της ουσίας για το πώς θα θωρακίσουμε τη χώρα βάσει βέλτιστων πρακτικών πρόληψης και σχεδίων πολιτικής προστασίας. Δεν γίνεται να αφήνουμε τον ελληνικό λαό σε μια τραγική κατάσταση, να καίγονται τα δάση μας, να υπονομεύεται η ποιότητα ζωής τους και να γίνονται ελάχιστα πράγματα. Γι' αυτό σήμερα έστειλα επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, ώστε να γίνει μια προημερησία συζήτηση για το θέμα των πυρκαγιών. Από την Αλεξανδρούπολη, ο Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε για τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες και έλλειψη σχεδίου πυροπροστασίας. Αντί να σπαταλά το δημόσιο χρήμα που πληρώνει ο ελληνικός λαός με ιδρώτα και κόπους και θυσίες μέσα από την μεγάλη φορολογία, αντί να σπαταλά αυτό το χρήμα με το να στέλνει οπλικά συστήματα στο Ζελένσκι, στους Ναζί του Αζόφ, να εκπαιδεύει πιλότους Ουκρανούς στα F-16, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη κατασπατάληση δημόσιου χρήματος, αντί να συμμετέχει σε νατοϊκές αποστολές και να χρησιμοποιεί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης να γίνεται ορμητήριο για πολεμικές στρατιωτικές αποστολές στην περιοχή με μεγάλο κόστος, που αυτή δεν είναι ανάπτυξη, αλλά είναι ανασφάλεια για τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα για το λαό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντί λοιπόν να σπαταλά αυτό το χρήμα, θα πρέπει να δώσει αυτό το χρήμα για να ενισχυθεί η πυροσβεστική. Την Αλεξανδρούπολη επισκέφθηκε και ο επικεφαλής των Σπαρτιατών, Βασίλης Στίγκας. Δεν είναι η ώρα κατάλληλη, ούτε ο τόπος, ούτε ο χρόνος για να κάνουμε αντιπολίτευση. Όμως εδώ θα πρέπει να δηλώσουμε ότι οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες. Πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή το αφήγημα ότι για όλα αυτά φταίει η κλιματική αλλαγή, για όλα αυτά φταίνε κάποιοι άλλοι, αλλά δεν λένε ποτέ ότι ο κρατικός μηχανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα αυτά τα πύρινα μέτωπα που, όπως είπαμε, κατακαίνουν ολόκληρη τη χώρα. Στον Εύρο και ο Κυριάκος Βελόπουλος που επισκέφθηκε το χωριό Άβαντας. Οι ακρίτες της Εκάλης πρέπει να σταματήσουν να μιλούν για τις ακρίτες του Εύρου. Αυτοί εδώ δεν φυλάνε απλά θερμοπύλες, δίνουν τη ζωή τους για αυτή τη χώρα. Οι κάτοικοι λοιπόν της Εκάλης καλύτερα να σταματήσουν να κάνουν άκρητη κριτική. Η αλήθεια είναι ότι οι φωτιές δεν ήταν τυχαίες. Οι συλλήψεις και οι ανακοινώσεις της αστυνομίας επιβεβαιώνουν τους εμπρησμούς από χέρια παράνομων μεταναστών. Σε πολλές περιοχές εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, που θα το έχετε καταλάβει εδώ, του λεκανοπεδίου μυρίζει έντονα καμένο, ενώ οι καπνοί έχουν σκεπάσει μέχρι και την Ακρόπολη, ενδεικτικό του μεγέθους που έχει λάβει η φωτιά στην Δυτική Αττική. Οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων έφτασαν τα 100 μικρογραμμάρια.
όταν το επιτρεπτό όριο είναι στα 20, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει ειδικά για ευάλωτες ομάδες να μην υπάρχει έκθεση πάνω από τα 10 μικρογραμμάρια, σύμφωνα με τον διευθυντή του, Διευθυντή του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου, τον κύριο Νίκο Μιχαλόπουλο. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η Δυτική Αττική και ο Πειραιάς, ενώ σωματίδια από τις πυρκαγιές στον Εύρο ταξίδεψαν μέχρι και τα νησιά του Ιωνίου. Κατά τον κύριο Μιχαλόπουλο, τα αιωρούμενα σωματίδια είναι πολύ λεπτά και αυτό τα κάνει επικίνδυνα, αφού μπορούν να εισχωρήσουν μέχρι και τον εγκέφαλο. Η μάσκα, όπως σημειώνει, είναι λύση υποχρεωτική, αφού απομακρύνει μεγάλο αριθμό σωματιδίων, αλλά δεν παρέχεται πλήρης προστασία. Εκτός από την Αθήνα, έχει σκεπάσει από καπνό και μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου, ειδικά οι πυρκαγιές στη Θράκη, Οι πυρκαγιές στη Θράκη παράγουν τεράστιες ποσότητες μικροσωματιδίων που έχουν φτάσει ακόμη και τη Νότια Ιταλία και την Μαλτά. Και στη σύνδεσή μας μέσω Skype μπορούμε να δούμε την κυρία Σοφία Πουρίκη, πνευμονολόγο, εντατικολόγο και επικεφαλή στη μονάδα ΜΕΘ COVID στο νοσοκομείο Σωτηρία. Κυρία Πουρίκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Πραγματικά οι στιγμές είναι πάρα πολύ δραματικές και πολύ δύσκολα, ψυχικά πολύ δύσκολα διαχειρίσιμες με αυτά που βλέπουμε, πόσο μάλλον οι άνθρωποι αυτά που ζουν από κοντά την όλη κατάσταση. Φαντάζομαι ότι είναι μία περίοδος που κι εσείς η ίδια, κυρία Πουρίκη, ανησυχείτε για τους ασθενείς σας. Έτσι, είναι μία ιδιαίτερη περίοδος που θέλει μεγάλη προσοχή και θα θέλαμε τις πολύτιμες συμβουλές σας γι' αυτό. Προφανώς και είναι επικίνδυνες οι συνθήκες οι οποίες έχουν επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Όπως είπατε και εσείς, οι καπνοί έχουν φτάσει πέρα της Ελλάδας, πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, έχουν πάει ακόμα μέχρι και την Ιταλία. Τα σωματίδια αυτά έχουν την ικανότητα να ταξιδεύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την πηγή που τα παράγει αυτά. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, όχι μονάχα για τους ασθενείς, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, ιδιαίτερα αναπνευστικά και καρδιολογικά, αλλά γενικώς για το μέσο πολίτη η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Με την έννοια ότι αυτά τα σωματίδια, εφόσον αερούνται στην ατμόσφαιρα και εισπνέονται, μπορούν πραγματικά να εισχωρήσουν σε διάφορα όργανα και να δημιουργήσουν προβλήματα όχι μόνο άμεσα, αλλά και στη συνέχεια για μεγάλο χρονικό και διάστημα. Και μακροπρόθεσμα δηλαδή. Την υγεία μας, βεβαίως, εννοείται. Άρα μπορεί κάτι να μην το δούμε αμέσως, αλλά σιγά σιγά, και αν για ημέρες εισπνέουμε αυτού του είδους τα μικροσωματίδια, μπορεί μελλοντικά δηλαδή να συμβεί τι. Και τι είναι αυτό που θα πρέπει να μας κινητοποιήσει, κυρία Πουρίκη? Κοιτάξτε, προφανώς είναι οι άμεσες συνέπειες της εισπνοής καπνού, ο οποίος βέβαια αυτός καπνός έχει διάφορα σωματίδια τα οποία καρδώνται από το υλικό το οποίο καίγεται, δηλαδή παράγονται χημικές ουσίες οι οποίες είναι διαφορετικές ανάλογα με τα υλικά τα οποία καίγονται και τα οποία είναι οι άμεσες συνέπειες όσον αφορά το αναπνευστικό μας και ειδικά στους ασθενείς, στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα αναπνευστικά, δηλαδή μπορούν να προκαλέσουν παρόξυνση χρόνιας απορροφητικής πνευμονοπάθειας, να προκαλέσουν κρίση άσπωτος σε ανθρώπους που έχουν τέτοια υποκείμενα νοσήματα, να προκαλέσουν παρόξυνση ενός καρδιολογικού νοσήματος και να τους οδηγήσει τους ανθρώπους αυτό στα νοσοκομεία, αλλά υπάρχουν και τα απότερα προβλήματα τα οποία μπορούν να ενσκύψουν λόγω του καπνού. Και αυτά αναφέρονται και στο αίσθημα του πήχα και στο αίσθημα της χρόνιας κόπωσης και της αδυναμίας, αλλά μπορούν να προκαλέσουν μέχρι και σοβαρά προβλήματα όσον αφορά το αναπνευστικό μας αργότερα, με την έννοια να προκαλέσουν καταστροφή στους πνεύμονές μας. Μάλιστα. Τώρα, ποιες είναι οι ομάδες για τις οποίες χτυπάει πιο σημαντικό καμπανάκι και θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικές, να πούμε, κυρία Πουρίκη? Σαφώς είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποκείμενα αναπνευστικά προβλήματα, δηλαδή χρόνια προφαθική πνευμονοπάθεια, άσθημα, κυρίως αυτοί, είναι στην πρώτη κατηγορία όπου είναι επικίνδυνα στο να δημιουργήσουν προβλήματα, αλλά και οι καρδιολογικοί ασθενείς. Όσο και ο μέσος πολίτης μπορεί να έχει συμπτώματα λόγω των σωματιδίων του καπνού και από τον ίδιο τον καπνό. Οπότε, εφόσον δημιουργηθούν συμπτώματα, όπως είναι βήχας, όπως είναι δύσπνοια, όπως δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα, μεγάλη δυναμία κόπωσης, όπως πρέπει να ρωτήσουμε τον γιατρό μας, τον προσωπικό μας γιατρό. Θα πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεση στον καπνό όσο γίνεται περισσότερο, δηλαδή να αποφύγουμε τις περιοχές ή να απομακρυνθούμε από τις περιοχές όπου έχει πολύ μεγάλο καπνό.
αν δεν μπορούμε να βγούμε ή να φύγουμε από το σπίτι μας που είναι κοντά σε τέτοιες θυσίες, θα πρέπει να είναι όσο δυνατόν να απομονώσουμε το σπίτι μας, με την έννοια να μην ανοίγουμε πόρτες και παράθυρα, να χρησιμοποιούμε κλιματιστικό, το οποίο να το έχουμε καθαρίσει καλά τα φίλτρα, με ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα και βεβαίως να πίνουμε αρκετά υγρά. Όχι σιγάρο αν γίνεται, να μην μαγειρεύουμε με θυσίες, να μην έχουμε παράγοντες που δημιουργούν αυξημένη θερμότητα, γιατί όλα αυτά δημιουργούν επιπλέον συνθήκες για πλαβερές και συνέπειες από τον καπνό. Να φανταστώ ότι ούτε η άσκηση ενδείκνυται αυτές τις μέρες, καθώς, αν το περιβάλλον είναι έτσι. Εννοείται. Γιατί η επιβάρυνση έτσι, φαντάζομαι, είναι μεγάλη εκεί. Εννοείται. Γιατί σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα πρέπει να αποφεύγουμε την εξωτερική άσκηση. Και αν πρέπει να ασκηθούμε, σαφώς να γίνεται μέσα στο σπίτι. Βεβαίως δεν θα πρέπει να γίνεται σε τέτοιες καιρικές και τέτοιες καταστάσεις, σε τέτοιες συνθήκες και τέτοιες καταστάσεις. Τώρα το θέμα της χρήσης της μάσκας είναι σημαντικό και δει στις περιοχές αυτές οι οποίες είναι πιο κοντά στην πηγή της, στην πυρκαγιά, στο επίκεντρο της πυρκαγιάς. Και τι μάσκα, για τι μάσκα μιλάμε βέβαια. Άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε τέτοιες εστίες, σε μεγάλες παραγωγές καπνού, αλλά και σε περιοχές όπου υπάρχει καπνός, θα πρέπει να φοριέται μάσκα εφόσον βγαίνουμε από το σπίτι μας, και μάλιστα μάσκα FFP2 ή 3, και όχι χειρουργική μάσκα ή μάσκα ή με ύφασμα, διότι αυτές δεν προστατεύουν από τα σωματίδια του καπνού. Mm-hmm. Οπότε οι μάσκες οι οποίες μας προστατεύουν κατά πολύ είναι η FFP2. Οι άσπρες μάσκες, οι λεγόμενες, οι υψηλής προστασίας. Και όσοι κινούμαστε με το αυτοκίνητό μας, να φανταστώ ότι είναι καλύτερα με κλειστά τα παράθυρα και με κλιματισμό στην ανακύκλωση. Αυτό ακριβώς, κλειστά παράθυρα στο αυτοκίνητο, σε ανακύκλωση ο αέρας, προκειμένου να μην μπαίνει μέσα ο καπνός ή τα σωματίδια του καπνού. Καλό καθάρισμα στα φίλτρα όσον αφορά το air condition, να πίνουμε αρκετά υγρά, να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις μας εκτός σπιτιού, ή να αποφύγουμε τις περιοχές όπου υπάρχει μεγάλος καπνός. Μάλιστα. Κυρία Πουρίκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύτιμες και αυτή τη φορά συμβουλές σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Και εμείς προχωρούμε, κυρίες και κύριοι. Θα περάσουμε εκτός συνόρων. Στις Φλόγιας έχει τυλιχθεί και ο βορειοδυτικός Καναδάς με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη πολλές μέρες τώρα για την κατάσβεσή τους. Στην Καλιφόρνια την ίδια ώρα ο τυφώνας Χίλαρη έχει κηρύξει την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η τροπική καταιγίδα Χιλάρη σαρώνει τα νοτιοδυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι φωνικές πλημμύρες έχουν φέρει τον όλεθρο, με το Μεξικό να μετρά ήδη ένα νεκρό. Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προειδοποιεί για ένα επικίνδυνο τυφώνα που φτάνει τα 95 χιλιόμετρα την ώρα. Τοπικά μέσα μεταδίδουν την ένταση των καιρικών φαινομένων. Μάλιστα, σε περιοχές του Palm Springs οι πλημμύρες είναι μεγάλες, ενώ δόθηκε εντολή εκένωσης του Εθνικού Πάρκου της Κοιλάδας του Θανάτου εξαιτίας των έντονων φαινομένων. Flood warnings that have been put in effect for Southern California. A bit unprecedented. We've had storms before, but never anything quite this windy and rainy at the same time. Η Καλιφόρνια βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όλες οι αρχές είναι επιποδός για την αντιμετώπιση της καταιγίδας Χίλαρη. Έχουν δημιουργηθεί 5 κέντρα υποδοχής και έχουν κινητοποιηθεί 7.500 εργαζόμενοι για πανενδεχόμενο. Ο δήμαρχος του Λος Άντζελες αναφέρει για ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο που δεν έχει ξαναδεί. Τα επόμενα 24 ώρα είναι κρίσιμα για το Σαν Ντιέγκο, που οι προβλέψεις κάνουν λόγο για επικίνδυνες πλημμύρες. Οι κάτοικοι έχουν πάρει τα μέτρα τους. Σακιά με άμμους είναι μερικά εφόδια τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό που έρχεται. Τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι και οι περιοχές Όρεγκον και Αϊντάχο θα πληγούν από νεροποντές και σφοδρές καταιγίδες. Οι ειδικοί μιλούν για μία από τις χειρότερες καταιγίδες που έχει ζήσει η Καλιφόρνια τις τελευταίες δεκαετίες. Η κλιματική αλλαγή έχει φέρει τα πάνω κάτω, με τους επιστήμονες να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Στον Καναδά, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, οι πυρκαγιές μένονται. 410.000 στρέμματα υπολογίζεται ότι έχουν καεί. Πανικός και απογοήτευση έχουν κυριεύσει τα πρόσωπα των κατοίκων.
Ένας πύρινος εφιάλτης που δεν φαίνεται να τελειώνει. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνουν τιτάνιο αγώνα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πολλά σπίτια έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός. Σε ανακοίνωσή του, ο Καναδός Πρωθυπουργός αναφέρει ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν συμβάλει για την προστασία των πολιτών. Στην πόλη Κελόουνα, 150.000 κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ένα πέπλο μαύρου καπνού έχει καλύψει τα πάντα στην περιοχή. Στο βόρειο Καναδά, στο Yellowknife, οι φωτιές καίνε ανεξέλεκτες. 400 στρατιώτες έχουν κινητοποιηθεί και βοηθούν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Ο Τρίντο τονίζει ότι ο Καναδάς ζει ένα από τα πιο δύσκολα καλοκαίρια στην αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουν γίνει στάχτη 140 εκατομμύρια στρέμματα. Στην Ισπανία και στα Κανάρια νησιά, 100.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί. Από τους υπολογισμούς των αρχών, οι πυρκαγιές προήλθαν από ανθρώπινο χέρι. Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν να μείνουν στις εστίες τους και αυτό διότι είναι έντονη η καπνή στην περιοχή. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.